πάμε στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εκεί έχουμε φινάλε της σχολικής σεζόν, αυλαία της σχολικής σεζόν κατά κάποιο τρόπο, στην τελική ευθεία βρισκόμαστε, για το δεύτερο δημοτικό σχολείο, με τα παιδιά εκεί να τραγουδούν για τα παιδιά όλης της γης. Αλλά έχουμε και ηχητικό. Αν μπορούμε λίγο να ακούσουμε. Και πάμε στον Άγιο Νικόλαο και στην εκπαιδευτικό μουσική στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, την κυρία Μαρία Έλενα Παλάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από Άγιο. Ξεχωριστό καλησπέρα θέμα, από δεύτερο δημοτικό. Με πολλαπλά μηνύματα, με δραστήριους εκπαιδευτικούς και πιο επίκαιρο τραγούδι, ναι, και πιο επίκαιρη στίχη. Η αλήθεια είναι, κυρία Παλάκη, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Τα παιδιά το λατρέψαν το τραγούδι από την πρώτη μέρα που το γνωρίσανε. Τους το έμαθα μέσα στο κεφάλι της μελοποιημένης ποιήσης και έχει γίνει το μότο μας. Δεν υπήρχε από την ημέρα εκείνη να μην αρχίσουμε μάθημα και μην τραγουδήσουμε το τραγούδι μας. Και σκέφτηκα να το στολίσουμε, να φτιάξουμε τις ζωγραφιές και να φτιάξουμε το βιντεάκι αυτό που είδατε στο YouTube. Αφού βέβαια συζητήσαμε και πάρα πολύ για τα παιδιά, για τα δικαιώματά τους. Ήταν πολύ πρόσφατο και το γεγονός της Ουκρανίας. Να πούμε ότι έχουμε προσφυγάκια από την Ουκρανία εδώ στον Άγιο. Μιλήσαμε με τα παιδιά για τα δικαιώματα του παιδιού και μέσα στο μάθημα των εργαστηρίων δεξιοτήτων και γενικά ήταν πάρα πολύ ευαισθητοποιημένα. Στο μάθημα της μουσικής και αποφασίσαμε να το αφιερώσουμε. Συμμετέχουν και προσφυγόπουλα. Εμείς δεν έχουμε προσφυγόπουλα από Ουκρανία, έχουμε μεταναστάκια όμως και δεύτερης, τρίτης γενεάς. Όλα τα παιδιά συμμετέχουν. Γενικά, ο ρόλος της μουσικής ακόμα περισσότερο και εντός του σχολείου. Πώς λειτουργεί? Κοιτάξτε, η μουσική στο δημοτικό ειδικά είναι να πλησιάσουμε όλα τα μαθήματα μέσα από τη μουσική. Και βέβαια να μάθουμε και μουσικοπαιδαγωγικά κάποια όργανα. Φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με διάφορες κουλτούρες μέσα από το μάθημά μου. Άρα το ξένο δεν ήταν και τόσο ξένο για τα παιδιά, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά παιχνιδοτράγουδα από όλο τον κόσμο. Οπότε θέλανε τα παιδιά για τα παιδιά. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους, πραγματοποιήθηκε αυτή η ηχογράφηση, αυτή η όμορφη πρωτοβουλία. Τι σας είπαν την επόμενη μέρα όταν άκουσαν τις φωνούλες τους? Αξίζει να μας πείτε. Καταρχήν δεν το πιστεύανε. Τους έλεγα θα το ηχογραφήσουμε, θα γίνουμε διάσημοι, τους λέω στο YouTube. Δεν το πιστεύανε, νόμιζα να τους κάνω πλάκα. Όταν λοιπόν έγινε η μέρα της ηχογράφησης, έγινε σε 10 λεπτά. Ήταν μια και έξω η ηχογράφηση που ακούσατε. Βέβαια από επαγγελματία ηχολήπτη, εδώ στην αίθουσά μας. Και τους άρεσε. Αλλά δεν πιστεύανε ότι θα γίνει το βιντεάκι που έγινε. Τους ζήτησα ζωγραφιές. Την επόμενη μέρα είχα τις ζωγραφιές. Προχθές τους έβαλα το βιντεάκι και χοροπηδούσανε. Ότι το φτιάξαμε το βιντεάκι. Βγήκαμε και στο κανάλι σας, δεν το συζητάω. Ολοκληρώθηκε η περίοδος διασημότητας. Θα είναι ενθουσιασμένα. Λοιπόν. Είναι πολύ ενθουσιώδη τα παιδάκια μου. Οπότε το μήνυμα που τους στέλνετε και σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή απευθυνόμενοι σε αυτά τα παιδάκια, ποιο είναι? Να συνεχίσουμε να μοιράζουμε την αγάπη μας, τη χαρά μας, τη μουσική μας σε όλο τον κόσμο, γιατί εσείς παιδάκια είσαστε το μέλλον μας. Εσάς περιμένουμε για να προχωρήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να συνεχίσετε να είστε τόσο δραστήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.